ξέρω, θα έρθει στην Πασαρέλα, η διπλανή μου, τη οποία στη φωνούλα δεν την έχω ακούσει έτσι πάρα πολύ στο σημερινό επεισόδιο. Θα δούμε όμως και τη φοράει και θα ακούσουμε και τη φωνούλα της που πάει και πολύ γρήγορα, γιατί έρχεται η Simone Xcues Servu. Simone, μου να σου πω κάτι. Τελικά, εσένα σου πηγαίνουν πολλά και διαφορετικά στυλ. Αλήθεια. Να, και αυτό σου πηγαίνει, ας πούμε. Oh no! Είναι πολύ πλούσια. Μα τι γίνεται, πού πηγαίνεις? Λοιπόν, έχω παντρευτεί έναν νεόπλουτο άντρα. Το ήξερες ή σου προέκυψε? Αυτοί φαίνονται από μακριά. Α. Έτσι είναι, λάμπουνε. Λάμπουνε κι αυτοί. Λοιπόν, κραφταλίζουν. Ναι, πολύ. Ναι. Η πεθερά μου λοιπόν κάνει τα γενέθλιά της στην έπαυλή της και θα έχει καλέσει όλους τους όμοιους. Όμοιους. Α, τους ομοίους. Τους ομοίους. Και έχουμε βάλει ό,τι λάμψη υπάρχει να εντυπωσιάσουμε, μη τυχόν και που είναι κάτι. Ας πιάσω το στόμα σου, είσαι με τα καλά σου. Κάτι μας λείπει. Οπότε έβαλα ό,τι είχα. Καλό βέβαια, ό,τι είχα καλό. Διαμάντια εδώ πέρα. Να την αγδυθώ. Ναι, άμα θες. Σε παρακαλώ. Ωραία. Σε παρακαλώ. Όλα αυτά για την πεθερούλα, είδες. Μια στροφή. Πρέπει να κάνουμε καλή εντύπωση. Καλή εντύπωση θα κάνεις, έλα. Μια στροφή. Μάλιστα. Τα βάλαμε όλα. Βγάζουμε και τη γούνα έτσι να δούνε και την πλάτη από πίσω. Πολύ ωραία. Και εύχομαι να περάσετε πολύ ωραία, Simone, εκεί. Με την πεθερά. Πάλι με κοιτάς περίεργα. Αύριο θα σου πω. Τι έγινε πάλι? Τίποτα, σε θαυμάζω. Α, ευχαριστώ. Ας θαυμάσουμε τη βαθμολογία τώρα. Τη δικιά σου. Ας ελπίζω ότι θα τη θαυμάσω, ναι. Για πάμε. Στο ένα. Ζέτα μου, γιατί έχεις βάλει άσο σε αυτό το look της Simone? Γεια σου, Simone. Θες να μ' ακούσεις? Γιατί οι πόντες ακούω? Γιατί βλέπω κοιτάς κάτω. Θες εγώ ακούω με τα αυτιά, δεν έχω πρόβλημα. Θες να δώσεις το λόγο σε κάποια άλλη κοπέλα? Όχι, να αγάπη μου, θέλω να μου πεις γιατί έχεις βάλει άσο. Να πεις τη Simone, δηλαδή. Αυτό είναι λίκρα, μία ολόσωμη φόρμα λίκρα. Ναι, το Σάββατο την το Σάββατο λέω. Μία μέρα την έφτιαξα, ναι. Ναι. Δεν μου πολύ αρέσει το ύφασμα λίκρα που το έχουμε δει ξανά σε σένα σε ολόσωμη λίκρα. Πολλές φορές, ναι. Δεν μου κάνει πολύ maximal. Αυτό δηλαδή μία έντονη τόσο ζώνη. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά που φοράς εδώ και πίσω. Ευχαριστώ. Είναι ένα. Πολύ. Είναι ένα, απλά το έχω γυρίσει. Το κατάλαβα. Και το γυαλί σου μου αρέσει πολύ και τα κοσμήματα στα χέρια. Δεν μου αρέσει καθόλου η ολόσωμη φόρμα η λίκρα. Μου κάνει πιο για να πάει ένα ποτό σε ένα κλαμπ, όχι για το σημερινό κόνσεπτ. Τα μαλλιά σου είναι πολύ ωραία. Και η γούνα ενώ το φωτίζει, σπάει τη μαυρίλα. Θα ήθελα επίσης να είναι πιο μακριά, έτσι να του δώσει μία άλλη ένταση. Άκου να σου πω όμως κάτι. Τα κομμάτια που φοράς εσύ, εγώ καταρχήν σε βαθμολογώ γενικά πάρα πολύ ψηλά πάντα. Εμένα. Λοιπόν, ναι, μόνο τις τελευταίες, μάλλον αυτό παιχνίδι, το επεισόδιο είμαστε. Και το προηγούμενο. Μάλλον εσύ είσαι σε άλλο παιχνίδι, ναι. Κοίταξε να σου πω κάτι. Αυτή γενικά θεωρώ ότι όλο αυτό το, η έμπνευση που έχει βγει το maximal, ναι, είναι το 90. Αν δεν απατώ, θα μου το επιβεβαιώσουν βέβαια. Δεν είναι απαραίτητο μόνο το 90. Από εκεί πήρα εγώ έμπνευση. Okay. Και νομίζω ότι είναι πολύ σωστή η επιλογή που το έχω είπες. Κάνει. Αν το είπα. Το είπες. Ποιο να πω. Στο κόνσεπτ. Τι είναι πως το κόνσεπτ, τι το λέω τώρα. Είπες το κόνσεπτ από πού εμπνευστικές, για να μπορώ να δικαιολογήσω.
Όχι, αγάπη μου, εγώ δεν κάνω ολόκληρη έκθεση. Εγώ ήμουν πολύ σύντομη. Δεν έχει σημασία, ναι, να κάνεις έκθεση. Εντάξει. Τότε να μην κάνεις παράπονα για τους βαθμούς. Δεν κάνω παράπονα για τους βαθμούς. Απλά έλεγε, εμπνεύστηκα από το 90 που φοράνε λόγια με σφόρμε σε λίγα. Αν το έλεγε, θα έβαζες παραπάνω. Ναι. Δηλαδή. Δεν ξέρω αν θα έβαζα κάτι. Δεν τα ξέρεις κάτι. Ξέρεις κάτι. Έχεις ένα συνήθειο, ναι, πραγματικά, και από το προηγούμενο επεισόδιο το παρατήρησα. Λες κάτι και μετά το αναιρείς μόνη σου. Αν το έλεγε, θα έβαζε μεγαλύτερη βαθμολογία, αφού δεν θα έβαζε. Όλο αυτό το πράγμα, το παιχνιδάκι, εγώ όταν έρχεται η σειρά μου να σε βαθμολογήσω και σε βαθμολογώ και μου δίνεται ο λόγο, ναι, για τα δικά μου τα γούστα, έχω κάποια τοποθέτηση. Σου λέω, δεν μου αρέσει. Εγώ έχω τοποθέτηση. Αγάπη μου, ποια τοποθέτηση έχει. Η Ολόσο με κούρασε, το είδαμε. Λες, θα, εγώ είδα τις εικόνες και θα το προσαρμόσω. Ποια τοποθέτηση έχει, μου είπε, μου αρέσει αυτό. Το 90, και λέω, το είπε. Αγάπη μου, τα μόνα δύο πράγματα που μου είπε ότι δεν σου αρέσουν είναι η λύκρα και, και η γούνα που δεν σου άρεσε. Για τα υπόλοιπα μου είπε ότι σου αρέσουν όλα. Σου είπα, σου βάζω σύμφωνα ένα γιατί αυτά, βλέπω μία Ολόσο τη φόρμα λύκρα που έχω ξαναδεί. Η γούνα είναι ωραία μόνη τη, το φωτίζει, αλλά δεν είναι αρκετό για να δείξει αυτό όλο αυτό το maximal. Και αυτό που μου αρέσει, ναι, είναι αυτό κακό να σου πω ότι μου αρέσει. Αυτό μου αρέσει. Σου είπα ότι είναι κακό. Καταρχήν πρέπει να μάθεις να κάνεις διάλογο. Όταν κάνουμε διάλογο, είναι λες κάτι εσύ και το λέω τώρα εγώ. Όχι, δηλαδή, εσύ θέλεις να έχεις πάντα την τελευταία κουβέντα και να μιλάς συνεχόμενα. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι σύμφωνα με αυτά που είπες. Τώρα αυτό κάνεις, δηλαδή τώρα μας τρολάρεις, έτσι. Δηλαδή μιλάς εσύ ότι εγώ δεν κάνω διάλογο. Δηλαδή εντάξει, είναι λίγο αστείο, είπαμε. Δεν συνεννοηθήκατε. Ούτως ή άλλως δεν περιμένω να συνεννοηθώ. Κρίμα. Για να δούμε τι συνεννόηση θα υπάρξει με τους κριτές τώρα. Καλή επιτυχία.